Είναι πολλά και ιδιαίτερα τα αισθήματά μου που ευρίσκομαι απόψε εις αυτό το παρεκκλήσιο των Ιερών Ναών των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ενθυμούμενος τις εορτές που έκαναμε στο εξωτερικό, εφόσον και στο Παρίσι και στην Ελβετία υπάρχουν οι Ιεροί Ναοί των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και πού δεν υπάρχουν Ναοί των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ποια είναι η μεγάλη σημασία αυτής της εορτής, την γνωρίζουμε όλοι. Δεν είναι ανάγκη να αναφερθούμε εις αυτά τα ιστορικά γεγονότα που χαρακτηρίζουν την Εκκλησία μας με τα πρόσωπα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, εφόσον γνωρίζουμε από την ιστορία ότι αυτοί ήταν κατά κάποιο τρόπο οι θεμελιωτές της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο, αφού από τότε που ανέλαβε την αυτοκρατορία στην Ρώμη, καθιέρωσε την ελευθερία της θρησκείας, την ελευθερία της Εκκλησίας και από τότε άρχισε η Εκκλησία να στέκεται στα πόδια της και να αποφεύγει κατά των κυριότερων τρόπων τις μεγάλες θυσίες που έκανε επί τρεις αιώνες με τις θυσίες και τα μαρτύρια τα οποία εκόλυψαν την πρώτη Εκκλησία, τη Μαρτυρική Εκκλησία. Ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη μένουν μέσα στην μνήμη μας σαν δύο πρόσωπα τα οποία τιμούμε και μάλιστα σε ύψιστο βαθμό εφόσον και οι δύο είναι Άγιοι της Εκκλησίας. Γιατί η αγιότητα μέσα στη ζωή μας είναι αυτό το στοιχείο που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα μας να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα όσων είναι δυνατόν και να καταφεύγει σε έργα αγαθά, σε έργα που συμβάλλουν εις την πρόοδο του ανθρώπου, την ύψωση του ανθρώπου και το πλησίασμα του Θεού, του Ουρανίου Πατρός και της Βασιλείας. Απόψε είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι σε αυτό το παρεκκλήσιο. Ο Μητροπολίτης μας, ο Ναθαναήλ, όπως πάντα, με παρακαλεί να έρχομαι να εσπερίζω, να λειτουργώ σε διάφορες εκκλησίες και ταυτόχρονα να γνωρίζω εσάς όλους τους αγαπητούς αδελφούς και αδελφές οι οποίοι σε βρίσκονται εδώ και τιμάτε αυτή τη μεγάλη μνήμη. Και θα ήθελα βέβαια να ευχαριστήσω όλους για αυτή την παρουσία. Βέβαια έχω την χαρά να δέχομαι απόψη και τον κύριο Δήμαρχό μας, ο οποίος μέσα στα πολλά καθηκοντά του αυτών των ημερών, δεδομένου ότι οι μέρες πλησιάζουν, να αναδείξετε πάλι μέσα από την ψήφο σας τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος θα κατευθύνει τα διαβήματα όλου του νησιού μέσα στον σύγχρονο κόσμο κατά των καλύτερων τρόπων και να σας ικανοποιεί εις όλες τις φάσεις της ζωής του. Δεν είμαι φυσικά εγώ ο οποίος θα κρίνω ποιος θα είναι ο ψήφος ο δικός σας. Ένα μόνο ξέρω ότι ο κύριος Δήμαρχος, τον οποίο γνωρίζω από τα πολλά τα χρόνια, είχε την ευκαιρία μέσα στα τόσα καθήκοντά του και τις τόσες υποχρεώσεις του που έχει αυτές τις ημέρες να έρθει απόψε και να συμπροσευχεί μεταξύ μας. Κοιτάξτε, η προσευχή μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας είναι κάτι το πολύ σπουδαίο και το πολύ βασικό. Εμείς στην Εκκλησία ερχόμεθα να προσευχηθούμε, να απαλλαγούμε από την καθημερινή μας ζωή, να δούμε ένα άλλο κόσμο ο οποίος ξεφεύγει από την καθημερινότητα και από τις δυσκολίες μας και από τις δυσκολίες μας και να δοξάσουμε και να παρακαλέσουμε τον Θεό να βρίσκεται μεταξύ μας. Ελπίζω ότι και ο κύριος Δήμαρχος αυτό κάνει, όχι μόνο σήμερα, αλλά σε όλες τις εκδηλώσεις τις οποίες έκανε μέχρι σήμερα και των οποίων παρακολουθώ μέσα στην εξέλιξη. Εύχομαι ο Θεός να του δίνει δύναμη να εκτελεί τα καθήκοντά του. Εάν δεν τον αναδείξετε, να συνεχίσει να κάνει αυτό το έργο το οποίο έκανε μέχρι σήμερα. Πάντοτε με συνδυασμό με αυτή την ιδιαιτερότητα που έχουμε μέσα στη ζωή μας, την εκκλησιαστική προσήλωση και σε αυτά που η Εκκλησία μας διδάσκει και μας λέει μέσα στη ζωή μας. Η χαρά μου λοιπόν είναι μεγάλη που χαιρετίζω σήμερα τον κύριο Διαμαντή Αδαμάντιο και την κυρία Κατερίνα και την θυγατέρα τους την Ελένη, στους οποίους εύχομαι χρόνια πολλά για αυτή την Αγία ημέρα, όπου έχουν αφιερώσει αυτό τον ναό που νόμιζω ήταν πολύ μικρό, ένα ίδριο, κάπου πεταμένος μέσα σε μια γωνιά της,
του κατανίου, αλλά διαπιστώνω ότι είναι μέσα σε ένα χώρο παραδοσιακό και παραδοσιακό αυτό. Γνωρίζω, ξέρω πόσο είναι ο πόνος των ανθρώπων, όλων μας των ανθρώπων. Ξέρω πόσο υποφέρουμε μέσα στη ζωή μας. Αλλά έρχεται ώρα, και τώρα είναι η ώρα αυτή, να αναπαύσουμε το πνεύμα μας εις τα χέρια του Θεού, να Τον παρακαλέσουμε να μας δοκιμάζει μέσα στη ζωή. Μέσα από τις δοκιμασίες τις οποίες αισθανόμεθα, ανερχόμεθα, καλυτερεύουμε τη ζωή μας. Αρκεί να έχουμε υπομονή και πίστη και δύναμη μέσα στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να ξεπερνούμε τα εμπόδια μας. Γιατί η φύση των ανθρώπων είναι ένα εμπόδιο. Και πώς να μην θυμηθούμε σήμερα όλες εκείνες τις μορφές οι οποίες πέρασαν από κοντά μας, τους συμμαθητές μας, τους ανθρώπους της κοινωνίας μας. Ένα Κωνσταντίνο συνάδελφο, φίλων, μαθητή της εποχής του πολέμου, ο οποίος δεν βρίσκεται μεν ακόμα μεταξύ μας, αλλά βρίσκεται στον ουρανό και δεν πάβουμε να μνημονεύουμε το όνομά του και να το θυμούμεθα μέσα στις προσευχές μας και να έχουμε ζεντανή την παρουσία του ανάμεσά μας. Και ένα άλλο Κωνσταντίνο, τον ιό του κυρίου Διαμαντή και της κυρίας Κατερίνας, ο οποίος κατά εξαιρετικό τρόπο έφυγε από αυτή τη ζωή. Και ένα άλλο ζωντανό Κωνσταντίνο, τον αληψιό του ιατρού, κυρίου Μύρου Παπαχρίστου, ο οποίος νέος τώρα σπουδάζει και προσπαθεί να ξεπεράσει τα εμπόδια της ζωής και να βρει ένα καλύτερο μέλλον. Και όλους τους άλλους τους Κωνσταντίνους, αλλά και την Ελένη την οποία μνημονεύσαμε προηγουμένως στη θυγατέρα σας. Ευχόμεθα λοιπόν σήμερα αυτή η ημέρα να είναι μια ημέρα χαράς μέσα στην Ανάσταση του Κυρίου, μέσα σε αυτό το μήνυμα που μας φέρνει στη ζωή, να είμαστε πάντοτε χαρούμενοι, να έχουμε την ευτυχία μέσα μας, έστω και αν νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να την έχουμε. Την έχουμε την ευτυχία, αρκεί να βλέπουμε γύρω μας και να βλέπουμε τις μορφές των ανθρώπων οι οποίες προσφέρονται προς τον Θεό, αγιάζουν το όνομα του Θεού, λατρεύουν το όνομα τους μέσα στις εκκλησίες τους και κάθε φορά που μας δίδεται η δυνατότητα να συνερχόμεθα σε μια συνάρτηση και να επικοινωνούμε, να δοξάζουμε το όνομά του και να πιστεύουμε, ακράδαντα να πιστεύουμε ότι και εμείς είμεθα στοιχεία μέσα στην ζωή τα οποία οικοδομούν την Εκκλησία, οικονομούν τον κόσμο, οικονομούν τις Εκκλησίες. Ξέρετε, γνωρίζετε ότι είμεθα μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μέχρι σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία αγωνίστηκε σκληρά μέσα στους αιώνες και αγωνίστηκε θυσιαζομένη και προσέφερε μυριάδες ανθρώπων μέσα στη ζωή. Και μέσα στη σύγχρονη εποχή που βρισκόμαστε, να μην κλείσουμε τον εαυτό μας και τον εαυτό μας και μόνο, να δούμε και το περιβάλλον μας. Πού κινείται ο κόσμος, πώς κινείται ο κόσμος, εάν ο κόσμος είναι υπεύθυνος για αυτά τα οποία πράσει σήμερα, απομακρυνόμενος από την πίστη προς τον Θεό. Εάν λοιπόν εμείς οι ίδιοι δεν ανοίξουμε τον εαυτό μας, εάν δεν δώσουμε την καρδιά μας, εάν δεν πιστούμε οι ίδιοι ότι έχουμε μια ιερή αποστολή και προς τους άλλους ανθρώπους για τους οποίους ο Χριστός μας λέει να αγαπούμε σαν τους αδελφούς μας, τότε ποιος θα κάνει αυτό το μήνυμα μέσα στη ζωή? Από πού να περιμένουμε οι άνθρωποι να δούνε κάποτε το φως το οποίο μας θέλει ο Θεός? Εύχομαι λοιπόν εις όλους σας, ο Θεός, ο Άγιος Κωνσταντίνος, η Αγία Ελένη, να σας συνοδεύει στη ζωή σας, να σας καταξιώνει στα καλύτερα και έτσι να είσαστε υπερήφανοι γιατί ονομάζεστε Έλληνες Ορθόδοξοι, Κόβοι Ορθόδοξοι, νησιώτες με υπερηφάνεια για την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Ευχόν το Αγίο Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Ευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.